Έλα, Μίτσο. Ο Γιάκος με το γυαλί το περίεργο. Η Εύη με το γυαλί. Καλημέρα. Αρχίζουν τα βάσανα από τώρα, ε. Καλημέρα, Μανώλη. Πάμε για μεγάλη εβδομάδα. Για το 32 να το γνωρίσουμε όλο, ολοκληρωμένο. Καλημέρα, αρχίζει το μαρτύριο τη μεγάλη εβδομάδα. Δήμερη διάσκηση του Ταϊγέτου. Τα χιόνια λιώσανε, βλέπω, έχει κάτι χιονούρες μικρές, σηκωθεί στο βάθρο εκεί, ευθεία. Ο Ριβάτης original, ε! Η ώρα είναι 4, φτάσαμε μετά από 8 ώρες πορεία στην Παναγία την Καψοδεματούσα. Καψοδεματούσα, η ιστορική Καψοδεματούσα εδώ, τερματίσαμε μετά από 8 ώρες πορεία. Άνετη πορεία, ωραία ομάδα. Αρτιμελείς όλοι. Αρτιμελείς όλοι, λίγο κουρασμένοι βέβαια, ξεκουραστήκαμε τώρα. Και ο Μανώλης ετοιμάζει τη μακαρονάδα με τις γυναίκες κάτω. Εδώ μαγειρεύουμε. Τι μαγειρεύετε ρε παιδιά, κρασί πίνετε μας βλέπετε. Εδώ, εγώ τα έκανα όλα. Εδώ δοκιμάζουμε, παιδί το φαγητό. Εσύ δοκιμάζεις, εγώ τα έκανα όλα και... Είμαστε δοκιμαστές για τον Μανώλη. Όχι, η σάλτσα. Η σάλτσα είναι μισή συνταγή. Δικιά μου, μισή.
Ναι. Τι έγινε. Ένα καφεράκι, ξεκουραστούμε, Μίτσο. Όλα τα καλά έχει εδώ πέρα. Μετά από 6 ώρες πορείας, 7 ώρες πορείας, καταλήξαμε 8, εντάξει, συμφωνούμε. Ρέκλα τώρα. Τώρα χαλαρώνουμε, βλέπετε, η ώρα είναι 5 περίπου. Απολαμβάνουμε τις υπηρεσίες της Παναγιάς, είμαστε στο καψοδηματούς σας, λίγο τα τσαγάκι, ξάπλα, μαγειρέψουμε. Ησυχία, καθόλου, φασαρία. Κώστας εδώ απολαμβάνει το τσάι που το μαζέψανε τώρα μόλις το τσάι. Υπέροχο τσάι, έχει το κυβέλι μέσα. Ζάχαρη και μέντα, μέντα. Μέντα, είναι πολύ ωραίο. Έχουμε γιατί για το πρωί. Και βλέπετε γίνεται προετοιμασίες για ύπνο το βράδυ. Βέβαια τους έχουμε απλώσει για να αγιαστούνε. Ναι, τσάι έχουμε πολύ. Η συνταγή είναι δικιά μου, έτσι. Πόλικο σκόρδο, κρεμμύδι πόλικο. Ας τα πέντε μέσα πολύ. Δεν ξέρω να φτιάξουμε πόσο είναι. Ο Μανώλης, Η θυσία αυτή ανοίξει την οικογένεια των Νικαίων, έτσι. Όπως θα διαβάσετε και σε αυτήν την ταμπέλα εκεί. Την έχουμε. Οι εχειριστές έτυχε να αναλάβουμε τώρα από τρεις οικογένειες των Νικαίων. Ο ένας είναι με εγώ, ο άλλος είναι ο Σωτήρης ο Νίκας, εδώ που δούλευε. Ήταν υπάλληλο στη ΔΕΗ εδώ, από αυτή τη σχολή Παπαδρέζα. Και ο άλλο είναι ο Θόδωρο ο Νίκα από το Σταυροπήγιο που δεν είναι εδώ. Τρεις είμαστε διαχειριστές της εκκλησίας εδώ. Πρώτα-πρώτα θα σας πω. Πρώτα-πρώτα θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που παραβεστήκατε εδώ, έτσι. Και ο Κώστας βέβαια που πήρε την πρωτοβουλία και ο Μανώλης. Και θέλω να ξέρετε ότι αυτό το γεύμα εδώ το προσφέρει η εκκλησία, δεν πληρώνεται τίποτα. Όχι, θα πληρώνω. Αυτό το γεύμα είναι της εκκλησίας. Ούτε δικό μου, της εκκλησίας. Το προσφέρει η εκκλησία σας, Μανώλη και Κώστα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία σας, πάνω απ' όλα. Εμείς θα ξεκινήσουμε στην αρχή να πούμε να καταστηλώσουμε εδώ. Γιατί θα κουβέρνουμε πράγματα. Αλλά λέμε μετά ξέρουμε ας πάρουμε κουβέρνουμε. Εγώ παιδιά είμαι ο Παναγιώτης ο Νίκας, ο γνωστός στο Facebook υποβρύχιος, Νίκας Τάκης υποβρύχιος. Άμα θυμώσετε τον Δήμαρχο Καλαμάτας δεν με ξεχνάτε, Νίκας Τάκης υποβρύχιος. Όχι λατινικούς χαρακτήρες, ελληνικούς, Νίκας Τάκης υποβρύχιος. Λοιπόν, η Παναγία εδώ έχει σελίδα Παναγία Καψοδεματούσα, που κάνετε έτοιμα φιλίας και σας κάνω φίλους εδώ. Βλέπετε τα πάντα τι γίνεται εδώ, έτσι, όπως θα δείτε και αυτά που κάνουμε τώρα. Συγχαρητήρια, τα έχετε όλα. Μιλάμε για το Facebook. Για το Facebook, Παναγία Καψοδεματούσα και για το Facebook, Νίκας Τάκης Υποβρύχιος, Νίκας Σωτήρης, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, είμαστε δεύτερα εξαδέρφια. Είναι από εδώ, κατάγεται, έχετε κάθε χρόνο. Αυτό το κλάδο είναι κάποιο εδώ πάνω. Αυτό το είχαμε ξανακάνει, Από εδώ και εδώ πέρα. Από εδώ το κάναμε. Όχι αυτό, λέω, αυτό δεν είχαμε κάνει πέρσι. Ναι, και πέσαμε εδώ μέσα, βγήκαμε πάλι. Πήγαμε εκεί πέρα, ναι. Το κομμάτι εδώ. Από εδώ ανεβαίνουμε. Μπορεί να κάνουμε και το άλλο, άμα έχουμε χρόνο. Αν βγούμε γρήγορα πάνω από εδώ, αντί να πάμε Τραγωγούνι, να ανέβουμε ένα Ραϊδοκούνα. Καλημέρα. Βρεθήκαμε εδώ μια εβδομάδα πριν το Πάσχα, 24 Ιουλίου. Κάνουμε κάτι εργασίες εδώ στην Καψοδεματούσα. Κάποιος προσκυνητής εδώ, όλα τα έργα αυτά που βλέπετε εδώ και θα σας παρουσιάσει και ο φίλος μας ο Κώστας. Είναι έργα δικά σας, έργα των προσκυνητών. Κάποιος λοιπόν προσκυνητής
Παρόλο τα δύσκολα χρόνια που περνάμε, έβαλε κάποια χρήματα, μας έδωσε και εμείς φροντίσαμε να τα υλοποιήσουμε προς ευχαρίστηση όλων εδώ εσάς που βρισκόσατε εδώ και προσκυνάτε την καρποδηματούσα. Με μεγάλη μας χαρά, με πήρε ο φίλος μου ο Κώστας ο Σκαλκίδης και ο Μανώλης ο Αλίμονος, οι προϊστάμενοι εκεί του Αρριβατικού Συλλόγου Καλαμάτας, ότι θα παραβρεθούν μαζί μας, θα κάνει μια διαδρομή περίπου 9 ώρες από τα Ήγετο, διάφορα τα βουνά, τα μονοπάτια τα δικά μας, και το βράδυ μαζευτήκαμε εδώ, κάναμε μια πολύ ωραία παρέα, φάγαμε μαζί όλοι, ήταν 13 άτομα τα παιδιά από το Αρριβατικό, γυναίκες και άντρες. Οι γυναίκες μας περιποιηθήκανε καταγύλως, μας τρώσαν τα κρεβάτια, φτιάξαν το φαγητό μας, ήπιαμε το κρασάκι μας. Οι γυναίκες, φίλοι μου, κοιμηθήκαν όλοι μες στην εκκλησία. Αυτό είναι το καλύτερο για μας και το ευχάριστο. Έτσι, όταν βλέπουμε κόσμο να κοιμάται μέσα στην εκκλησία, εμάς μας αρέσει πολύ. Εμείς τα κάνουμε και για την εκκλησία μας, βέβαια, αλλά και για τη φιλοξενία εδώ του κόσμου που έρχεται να θαυμάσει αυτή την ορεινή κοιλάδα του Ταϊγέτου. Έτσι, έχει κακοτράχαλα φαράγγια, αλλά παρόλα αυτά όμως ο κόσμος από όλη την Ελλάδα, από όλα τα μέρη και από όλο το εξωτερικό εκεί, από όλα τα μέρη του κόσμου, διασχίζει αυτό το κακοτράχαλο φαράγγι για να βρεθεί εδώ στην Καψοδεματούσα, να προσκυνήσει και να ανάψει το κεράκι και να θαυμάσει αυτό το φυσικό τοπίο που βλέπουμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Αρριβατικό Σύλλογο Καλαμάτας που μας τιμάει κάθε χρόνο με την παρουσία του, έτσι, πρώτα-πρώτα. Εμείς δεν τους θεωρούμε φίλους, τους θεωρούμε αδέρφια. Λοιπόν, το Μανώλη εδώ και τον Κώστα και όλα τα παιδιά τα θεωρούμε αδέρφια μας, γιατί βρίσκονται μαζί μας, κοιμώνται στα πράγματά μας, τρώμε μαζί μας, χρησιμοποιούμε την ίδια τουαλέτα που έχουμε, μην κοιτάτε χθες που δεν την είχαμε. Τους θεωρούμε λοιπόν αδέρφια μας και έτσι θέλουμε να είναι. Είσαστε λοιπόν ευπρόδεκτοι όλος ο κόσμος να έρχεται εδώ, να κοιμάται, να διανυχτερεύει, να τρώει. Όσο για τον Αρριβατικό Καλαμάτας, τι να πούμε, σας είπα, μας έχει θυμίσει με την παρουσία της πολλές φορές, μας θύμισε και άλλη μια φορά και θα είναι χαρά μας να παραβρεθούν στις 2 Ιουλίου στη χάρη της, που θα είναι και το πανηγυράκι μας εδώ, και να απολαύσουν μαζί μας και το φαγητό που θα προσφέρουμε και να το πάρουμε. Λοιπόν, παιδιά, ώρα καλή, καλό ταξίδι πάλι για σήμερα, με το καλό να πάτε, με το καλό να πάτε στο, έμαθα εκεί, θα πάτε στο Τραγουβούνι πάνω. Στο Τραγουβούνι και μετά θα γυρίσετε στο Παντελέημονα, να σας περιμένει το φορτηγάκι ή το μίνι μπας για να φύγετε. Τελείωσε η αποστολή σας για σήμερα. Εγώ να ξέρετε ότι θα είμαι εδώ μέχρι τον Οκτώβρη, όποτε θέλετε θα βρίσκουμε εδώ κοντά σας και θα περνάμε ωραία, θα κάνουμε ωραίες ελληνικές βραδιές. Να φέρετε και τα παιδιά σας και τους άντρες σας, γυναίκες εσείς, όλοι εδώ να τρώμε παρέα και να κοιμόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχίζει η καινούργια μας μέρα σήμερα, η νέα πορεία. Thank you.
τελείωσε όπως τελείωσε σήμερα. Κορυφές τέρμα. Τώρα έχουμε κατεβάσματα. Έχει συννεφιά, δεν βλέπουμε τίποτα.